Θέλω να καλησπέρισω στο στούντιο της εκπομπής την κυρία Βίκη Μπαζούλα, σύμβουλο θυλασμού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Κύριε Μπαζούλα, γιορτή θυλασμού. Νομίζω πλέον ο αγώνας σας είναι ευδιάκριτος στο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Μιλάτε για το θυλασμό, προσπαθείτε να πείσετε κόσμο, οικογένειες, άντρες και γυναίκες να απελευθερωθούν στο κομμάτι του θυλασμού και να ενημερωθούν για τη σωστή συνέχιση του μητρικού θυλασμού. Έτσι. Ένα ακόμα βήμα τώρα, την Κυριακή. Ένα ακόμη βήμα. Είναι ένα βήμα που γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία 10 χρόνια στο Ηράκλειο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Με σκοπό, δεν προσπαθούμε να πείσουμε, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους γονείς να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Mm-hmm. Σε αυτά που τους απασχολούν στην πορεία τους ως γονείς, να γνωρίζουν ότι έχοντας πρόσβαση στην έγκυρη πληροφορία, να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει για να κατακτήσουν τους στόχους τους, όποιοι και αν είναι αυτοί για τη δική τους οικογένεια. Μιλήσατε μόλις για έγκυρη πληροφορία. Τι λάθος κάνουν οι γονείς? Ποια είναι τα βασικά λάθη που συναντάτε έτσι σε οικογένειες που περιλαμβάνεται μέσα στον κλειό της οικογένειας και το κομμάτι του θυλασμού? Και να σας πω έχει διαπιστώσει. Στο ότι φέρνουμε στην πλάτη μας την κακή πληροφόρηση από την προηγούμενη γενιά που δεν θύλασε. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντάει μια οικογένεια στο ταξίδι του θυλασμού, και όχι μόνο του θυλασμού, αλλά της μητρότητας και της πατρότητας, συνοδεύεται από λανθασμένες πληροφορίες της προηγούμενης γενιάς που δεν θύλασε, που έχασε το θυλασμό και δεν είναι σε θέση να στηρίξει και να δώσει απαντήσεις σε αυτά που μπορεί να προβληματίσουν ένα νέο γονέα. Οι περισσότερες δυσκολίες, σύμφωνα με το τι μοιράζονται οι γονείς μαζί μας, mm-hmm. Συσχετίζονται είτε με κριτική στις επιλογές τους, είτε με λανθασμένες πληροφορίες που επιστημονικά πλέον δεν τεκμηριώνονται. Έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το χρόνο του θυλασμού, με τον τρόπο του θυλασμού, με το περιβάλλον όπου πραγματοποιείται αυτή η ιερή, όπως την ονομάζω εγώ, διαδικασία. Η ιερή είναι στη φύση μας. Εφόσον είναι στη φύση μας, δεν μπορούμε να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο ιερότητας. Είναι κάτι, εφόσον είμαστε θυλαστικά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε προσχεδιασμένοι το είπα, ότι είναι σημαντική, να το κάνουμε. Ακριβώς. Για τον νεογνώ, είναι όμως για την πορεία σημαντικό της εξέλιξης. Στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δεν θα είχαμε επιβιώσει μέχρι σήμερα αν δεν ήταν σημαντικό. Οι δυσκολίες λοιπόν και όσα συναντάει κάποιος είναι αρχικά που θα πρέπει να διαχειριστεί στο περιβάλλον. Διότι όταν κανένας δεν έχει γεννηθεί γονιός, άρα όταν έρχεται ένα ζευγάρι στις πρώτες μέρες με το mm-hmm. μωρό του στο σπίτι, συνήθως υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω που ξέρουν καλύτερα για σένα, αυτό που στην ουσία πρέπει να το μάθεις μόνος σου. Γιατί αυτό το μωρό είναι δικό σου. Είσαι ο πατέρας και η μητέρα του μωρού σου. Και όπως όλοι οι προηγούμενοι μάθαν με τα παιδιά τους, έτσι και η νέα γενιά πρέπει να το κάνει. Τα μεγαλύτερα λοιπόν εμπόδια που συναντάει κάποιος είναι η κριτική. Στη συνέχεια, πώς το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό, δεν ξέρεις δεν εσύ. Είναι σωστός αυτός ο τρόπος, δεν ξέρεις, έτσι το κρατάνε, ναι. Έτσι θυλάζουν. Κλαίει, άρα πεινάει, δεν του φτάνει και με μαντικές ικανότητες προσπαθούμε να βρούμε αν έχει γάλα μητέρα. Κοίτα, ξέρω κι εγώ, γιατί είμαι πρόσφατος, έτσι, νέος μπαμπάς, επομένως έχω έρθει αντιμέτωπος έτσι με αυτές τις αυτό καταστάσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ακούσει σχόλια για το πώς να κάνεις το κάθε τι. Βέβαια. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να βοηθήσουμε τους γονείς να ενδυναμωθούν, να ανακαλύψουν το ρόλο τους. Αυτός ο ρόλος ανήκει στους γονείς. Δεν ανήκει στο περιβάλλον. Το περιβάλλον μπορεί να στηρίξει τους γονείς ακριβώς για να κατακτήσει αυτό το ρόλο. Μιλάτε όλο ένα και περισσότερο για την ενδυνάμωση του οικογενειακού κλειού, του πατέρα, της μητέρας. Και όχι μόνο, φαντάζομαι. Όχι. Τι εννοείται ενδυνάμωση, που φαντάζομαι θα είναι από τα πρωταρχικά σημεία στα οποία θα επενδύσετε και την Κυριακή στη γιορτή του θυλασμού, σε όσους γονείς πέφσουν, έτσι, να βρεθούν στη γιορτή θυλασμού. Το φετινό σλόγγαν της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θυλασμού είναι «Ενδυναμώνουμε τους γονείς, διευκολύνουμε τον θυλασμό». Επιλέχθηκε αυτό το σλόγγαν γιατί όσοι ασχολήθηκαν με τον θυλασμό και με τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας κατέληξαν στο ότι όταν οι γονείς ενδυναμώνονται, mm-hmm. ο θυλασμός βελτιώνεται. Και τι σημαίνει βελτιώνεται? Οι συνθήκες και όλα τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει κάποιος ξεπερνιόνται. Και μετά αυτοί οι γονείς αποκτούν αυτοπεποίθηση, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μόνοι τους το ξεπέρασαν. Είχαν τα εμπόδια, το διαχειρίστηκαν, το ξεπέρασαν, άρα νιώθουν πολύ πιο δυνατοί ως γονείς. Και αυτό στην πορεία είναι κάτι που στηρίζει όλη την οικογένεια
σε μεγαλύτερο πλαίσιο από το κομμάτι της βρεφικής ή της νηπιακής ηλικίας. Ξέρετε κάτι, τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε όλη τη λέξη δημόσιος θυλασμός και κάποιοι, με συγχωρείτε, έβγαζαν σπηριά που λέμε. Αλλά ωστόσο αποδεικνύεται ότι μέσα και από ανάλογες εκστρατείες, όπως από αυτή που εκπροσωπείτε και εσείς, βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να σπάνε τα ταμπού, να σπάει όλο αυτό το μοντέλο του φόβου, της ντροπής. Τι γίνεται στην Κρήτη, τι γίνεται στην Ελλάδα? Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο γενικό, που έχουμε μεγαλύτερη εμείς τουλάχιστον εικόνα, τα πράγματα είναι πιο βολικά, τουλάχιστον για την οικογένεια, είναι πιο φιλικά. Δεν υπάρχει τόσο ταμπού, γιατί πολύ απλά σιγά σιγά ο κόσμος εξοικειώνεται στο ότι όταν λέμε δημόσιος θυλασμός, δεν είναι δημόσιος γυμνισμός. Σωστά, είναι, βέβαια, φυσικά. Είναι η άμεση ικανοποίηση των αναγκών ενός παιδιού που χρειάζεται να θυλάσει. Είτε γιατί πεινά, είτε γιατί διψάει, είτε γιατί φοβάται, είτε γιατί έχει ανάγκη να νιώσει την παρουσία των γονιών του. Αν δούμε φωτογραφίες θυλασμού, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν γίνεται για προβολή, δεν γίνεται για να δείξει καμία γυναίκα το στήθος της. Γίνεται για να ικανοποιήσει το παιδί της. Άρα αυτό αρχίζει σιγά σιγά και ξεπερνάεται, γιατί πολύ απλά έχουμε εικόνες θυλασμού στην καθημερινότητα. Και εφόσον η σύγχρονη γυναίκα δεν είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι, εργάζεται, βγαίνει τη βόλτα της, δεν ζει περιορισμένη, η διαδικασία του θυλασμού εξοικειώνει και τον κόσμο γύρω της, γιατί πολύ απλά θυλάζει χωρίς να σκεφτεί τους γύρω, αλλά το παιδί της. Η διαδικασία του θυλασμού μπορεί να φέρει σε μια δύσκολη θέση μια γυναίκα η οποία ενδεχομένως να εργάζεται, μπορεί να της φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της? Και τι απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ξέρω, ας πούμε, οι γυναίκες οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους, ωστόσο είναι η ώρα 12:30 το μεσημέρι και ξέρω ότι εκείνη την ώρα το παιδί της θα θελήσει να φάει, να θυλάσει. Ιδανικά θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη άδεια μητρότητα στη χώρα μας. Για όλους τους τομείς και όχι μόνο για το δημόσιο φορέα που δίνει μεγαλύτερη άδεια μητρότητας. Θα μπορούσε να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πολλές μητέρες αναγκάζονται όντως να γυρίσουν νωρίτερα στη δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να διακοπεί το ταξίδι του θυλασμού. Υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστεί σύμφωνα με την ηλικία που έχει το παιδί και τις ανάγκες που έχει. Μπορεί μια μητέρα να αντλεί και να αφήνει δικό της γάλα. Αν ο χώρος εργασίας της δίνει τη δυνατότητα να της πηγαίνουν, ακόμη και το παιδί εκεί να θυλάζει. Υπάρχουν πολλοί εργοδότες που μπορεί να το επιτρέψουν. Ναι. Μπορεί να διαθέτει η εργασία ένα χώρο η μητέρα να αντλεί, να φυλάσει το γάλα της με σωστές συνθήκες φύλαξης και το μεσημέρι ή το βράδυ να το παίρνει, το πηγαίνει στο σπίτι για να συντηρηθεί το παιδί την επόμενη μέρα που θα αποσιάσει. Τις ώρες που θα είναι με το παιδί της, μπορεί να θυλάζει ελεύθερα και να αναπληρώνουν την επαφή και την ανάγκη που είχαν μέσα την ημέρα και οι δύο. Πείτε μου κάτι, ταξίδι θυλασμού. Αναφερθήκατε προηγουμένως. Πόσο μπορεί να διαρκέσει ένα ταξίδι θυλασμού? Όσο επιθυμεί. Γιατί πολλές μητέρες υπάρχουν και λένε ότι ξέρεις κάτι, τους πρώτους 6 μήνες θα θυλάσω ή τον πρώτο χρόνο ή τα 2 πρώτα χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας μπούσουλας συγκεκριμένος σε αυτό το κομμάτι ή αν πάμε τελικά με τις προθέσεις του νεογέννητου. Το ταξίδι θυλασμού διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και από διάδα σε διάδα και από οικογένεια σε οικογένεια. Είναι μοναδικό ταξίδι. Ακόμη και για παιδιά της ίδιας οικογένειας. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από το πρώτο παιδί στο δεύτερο ή στο τρίτο. Το τι θα επιλέξει τελικά κάποιος να κάνει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από το πόσο ευχαριστεί τη διάδα, από τις συνθήκες. Υπάρχουν γυναίκες που είχαν μεγαλύτερους στόχους από αυτούς που τελικά κατέκτησαν, γιατί η επιστροφή στην εργασία, για παράδειγμα, μπορεί να έφερε μία σύγχυση και το παιδί να έχασε το ενδιαφέρον θυλασμού και αυτό να μην κατέληξε σε αυτό που θα ήθελαν. Ωστόσο, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο θυλασμού σύμφωνα με τους φορείς υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θέτονται κατώτατα όρια σύμφωνα με τη βέλτιστη κατάσταση της υγείας ενός παιδιού, του χτισήματος, του νοσοποιητικού του. Θέτεται σαν κατώτατο όριο ο αποκλειστικός θυλασμός για τους 6 πρώτους μήνες, μέχρι να εισαχθούν οι στερεές τροφές. Μετά να παραμείνει ως κύρια τροφή το γάλα και ως εξοικείωση οι στερεές τροφές μέχρι τον πρώτο χρόνο. Και από εκεί και πέρα, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα ενός παιδιού είναι ανώριμο μέχρι τα 2-2,5 χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως σημαντικό ορόσημο τα 2 έτη
και μετά ελεύθερο για όσο επιθυμεί η διάδα μητέρας παιδιού. Πείτε μου κάτι, γιατί συζητούσαμε προηγουμένως off the record για το θέμα. Μου είπατε ότι ο θυλασμός δεν είναι μόνο τροφή. Θυλασμός είναι πολλά πέρα από τροφή. Θυλασμός είναι και πολλά συναισθήματα και για τους δύο, και για το παιδί και για τη μητέρα. Mm-hmm. Ο θυλασμός είναι επαφή, είναι εγκύτητα, είναι ζεστασιά, είναι ικανοποίηση πολλών συναισθηματικών αναγκών ενός παιδιού, που για όσο επιθυμεί να θυλάζει σημαίνει ότι έχει ακόμη αυτές τις ανάγκες να τις καλύψει με επαφή. Πολλά παιδιά θα θελήσουν να θυλάσουν όχι γιατί πεινάνε, όχι γιατί διψάνε, αλλά γιατί χρειάζονται επαφή, ασφάλεια, φροντίδα, την προσοχή της μητέρας τους, μα κυρίως να νιώσουν ασφάλεια. Είναι ο μεγαλύτερος λόγος που ένα νήπιο συνήθως θα θελήσει να θυλάσει. Οτιδήποτε του δημιουργεί ανασφάλεια, με αυτόν τον τρόπο το ηρεμεί γρήγορα. Αντίστοιχα, από την πλευρά της μαμάς, ο θυλασμός, καταρχήν της αυξάνει την αυτοπεποίθηση, ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού της, ότι είναι η πραγματική μητέρα του παιδιού της. Όχι ότι οι μητέρες που δεν θυλάζουν δεν είναι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να καλύψει τις ανάγκες μια μητέρα το παιδί της. Mm-hmm. Ο θυλασμός απλά είναι μια άλλη αλληλεπίδραση, γιατί μαθαίνουν με τη βλεμματική επαφή από πολύ μικρή. Η μητέρα λοιπόν που θυλάζει, ακριβώς επειδή είναι έτσι ο οργανισμός της, παράγει περισσότερες ορμόνες προλακτίνης, οκυτοκίνης, που είναι ορμόνες εφορίας, αγάπης. Άρα, τη στιγμή που θυλάζει, μπορεί να νιώθει και ξεκούραση, ενώ μπορεί να είναι πολύ κουρασμένη λίγο πριν. Μπορεί να νιώθει χαρά, να θέλει να κοιμηθεί. Πολλές γυναίκες δηλώνουν ότι νιώθουν υπνηλία την ώρα του θυλασμού, γιατί ανεβαίνει τόσο πολύ η προλακτίνη και η οκυτοκίνη. Τώρα εξηγούνται όλα, τα μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπαζούλα. Δώστε λίγο ώρα και σημείο την Κυριακή. Ξεκινάμε στις 11 το πρωί στη Λότζια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ψυχαγωγίας για τα παιδιά και ενημέρωσης για τους ενήλικες. Θα υπάρχει ενημερωτικό υλικό. Αναμνηστική φωτογράφηση των μητέρων που θα βρίσκονται μαζί μας περίπου στις 1. Και όχι μόνο τις μητέρες που θυλάζουν, αλλά και τις μητέρες που αντλούν και τις μητέρες που στηρίζουν τον θυλασμό, τις μητέρες που είχαν άλλο στόχο και δεν τον κατέκτησαν και θα ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο στην πορεία. Η γιορτή για μας είναι θυλασμού λόγω της εβδομάδας θυλασμού. Για μας είναι γιορτή οικογένειας. Τους καλούμε όλους να είναι εκεί μαζί μας. Θα είμαστε εκεί, κύριε Μπαζούλα. Και να ενημερωθούν και καλά. Να εξοικειωθούν με την εικόνα του θυλασμού. Ραντεβού την Κυριακή, λοιπόν, γιορτή θυλασμού στη Λότζια. Να είστε καλά.